Ξέρουμε και Πειραιώς ομογενής, με μεγάλη δραστηριότητα στην Νέα Υόρκη. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και ανοιγόμαστε στον Ατλαντικό ωκεανό προκειμένου σαν επιμελητήριο και στον τουρισμό και στον πρωτεϊνή τομέα να σας καταφέρουμε κάτι. Καλέσαμε λοιπόν εσάς τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες της Κέρκυρας, που καθένας το ίδιο, να κάνουμε μια προσπάθεια και έστω και ένας, δύο, να πετύχει, θα είναι πολύ καλό για τον νησί μας. Ο κύριος Μπάρτης μας βοήθησε, μας έφερε σε επαφές με όλη την ομογένεια και τις αμερικάνικες αρχές. Μας δώσανε και εδώ είναι το βραβείο, μας δώσανε την προσπάθεια την οποία κάναμε και δεν ήταν μια φωτοβολίδα η προσπάθεια. Βλέπετε ότι θα ξεκινήσουμε με τη βοήθεια της δικιάς. Θέλω τώρα να πει ο καθένας το όνομά του, τι αντιπροσωπεύει και από εκεί αναπεκειμένο να κρατήσουμε σημειώσεις και ό,τι θέλετε, εδώ ο κύριος Μπάρτης θα μας το εντύσει. Λοιπόν, κύριε Μπάρτη, ευχαριστούμε για την παρουσία σας και μπορείτε να μας πείτε εσείς δύο λόγια. Να πω με τη σειρά μου ότι σαν Κερκυραίος αισθάνομαι περήφανος που είμαι σήμερα κοντά σας. Βλέπω ότι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο μήνα, με τέτοια ζέστη, αρκετό κόσμο, άραγε αυτοί που είσαστε εδώ ενδιαφερόσαστε για το νησί και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Φυσικά, βοηθώντας τους παραγωγούς, βοηθάμε το νησί μας. Χάρη στον Διονύση το Μάμαλο που άνοιξε αυτή την πόρτα με την Αμερική, το κανάλι αυτό το Κορφού, έχει δώσει μεγάλη δύναμη και έτσι πριν λίγους μήνες, βρήκαμε στη Νέα Υόρκη ένα δυνατό πρόεδρο, τον Χοντριάννη, τον Γιώργο που είναι και φίλο του και τον Σημάδη, τον Σπύρα από το Μελητήριο. Κάναμε την πρώτη κίνηση η οποία ήταν να γίνει αδελφοποίηση. Ό,τι είπαμε το κάναμε. Πιστεύω ότι τον επόμενο χρόνο, το 2019, αν η παρέλαση γίνει, ακόμα δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία, θα γίνει και αδελφοποίηση μεταξύ του Αμερικανικού Επιμελητηρίου, που είναι σημαντικό αυτό. Και βλέπω απέναντί μου τον πρώην δήμαρχο, χαρά μου που σε γνωρίζω, σε γνώρισα στον δρόμο, αλλά και χαρά μου που σε βλέπω σήμερα. Βλέπω τον κύριο Σπύρο που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ιόνια Πολιτιστική Ομοσπονδία, γιατί ο ρόλος του δικός μου είναι τριπλός σήμερα. Είμαι και πρόεδρος στα Εφτάνησα για πάρα πολλά χρόνια, εγώ και ο Κάστης, να το πούμε και πραγματικά, 12 χρόνια. Έχουμε φέρει πάρα πολύ πάνω από τη, νομίζω, τους φορολογιστές της ΔΕΗ, που βοήθησε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε. Η παλιά φιλαρμονική, ο Μάνζαρος θα είναι κοντά μας του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. Και δίπλα μου φυσικά έχω και ένα συνεργάτη για 17 χρόνια, Κερκυραίο, δυναμικό, που έχει δουλέψει πολύ και στο φιλανθρωπικό έργο. Είναι ο Παναγιώτης Τσακαράκης, είναι από την Κλιματιά. Εγώ ξέχασα το σπίτι μου από τον Αφιώνα. Ένα ωραίο χωριό, πανέμορφο. Δεν είναι σαν το Παναγιώτη, είναι πιο όμορφο στο Αφιώνα. Είναι στο Παγρηγόρια, είναι στο Παγρηγόρια of America, δηλαδή στην εταιρεία την οποία αντιπροσωπεύουμε 4.500 εστιατόρια. Έχω την τιμή να είμαι για 8 πολιτείες όπως και ο Παναγιώτης. Ξέρουμε πολύ καλά το θέμα της εστίασης. Το έχουμε δουλέψει, έχουμε πετύχει και έτσι μπορούμε να δώσουμε και σε εσάς από κάτι που εμείς αποκτήσαμε, την εμπειρία, να σας δώσουμε και εμείς κάτι που μπορούμε. Και είναι χαρά μου γιατί να δουλέψουμε για το νησί μας. Γιατί έχουμε δουλέψει και για τη Κεφαλονιά, έχουμε δουλέψει και για τη Ζάκυνθο, με το επιμελητήριο Ζακύνθου είχαμε καλές επαφές με τον Κώστα, τον ξεχνάω τον Καβοδίστρια, πάρα πολύ καλή. Μπήκαμε στο Αμερικανικό Επιμελητήριο, έχουν πει 2-3 προϊόντα, γιατί όχι τα δικά μου. Σας ευχαριστώ, Παναγιώτη, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πρώτο θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ακούω πριν προέδρους και αντιπροέδρους και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είμαι πολύ χαρούμενος να είμαι ανάμεταξύ σας. Έφυγα και εγώ 12 χρονών με κοντό Πατερονάκι από την Κέρκυρα. Είμαι στην Αμερική 53 χρόνια και εκεί προσπαθώ να αφήσω τα αποτυπώματά μου σαν Έλληνας, να αφήσω κάτι από πίσω μου, να είμαι περήφανος για από πού ήρθα και ποιος είμαι. Είναι μεγάλη μου χαρά πάντα και προσπαθούμε να βρούμε ελληνικά προϊόντα να προωθήσουμε στα μαγαζιά μας, όπως είναι τα ψάρια που έρχονται από την Κέρκυρα,
περισσότερα εστιατόρια γύρω μου τα έχουν το λαβράκι και το και την τσιπούρα και την έχουν στα μένιου και προσπαθούμε και έχουμε και ένα το εστιατόριο, ένα μαγαζί το οποίο προωθεί πάντα και λέει χρησιμοποιείται ελληνικά προϊόντα. So, όλα αυτά είναι μουσική στα αυτιά μου και είμαι πολύ πολύ, πολύ χαρούμενος και ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω. Και η μαρκέτα της Αμερικής τους αρέσει τα ελληνικά προϊόντα, είναι με τη Mediterranean diet που λένε και θέλουν ελληνικά προϊόντα, είναι διψασμένοι, αγαπάνε τους Έλληνες, αγαπάνε τα προϊόντα τα ελληνικά και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ πολύ καλύτερη δουλειά από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα κάνει. Στο, εδώ πέρα ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ και είμαι πολύ περήφανος που είναι αναγκαστή σας. Λοιπόν, και ποιος θα μας προσφωνήσει τελικά. Τώρα, θέλω να μου πάρει το οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε στο κύριο Μπάρτη για να σας απαντήσει. Πρώτα να συζητούν οι ερωτήσεις. Τα λέει ο κύριο Τάδε, το λέω αυτό, θα κάνει συμβιώσεις και να ξέρουμε τι να απαντήσει. Ποιος θέλει. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχαν κινδυνεύσει με εξαφάνιση.
ήδη κυκλοφορούμε ένα μπουκάλι με κακοτρίγι και πειραματιζόμαστε και σε άλλο ένα προϊόν με μαύρο, κρασίδι δηλαδή, από μαύρο σταφύλι, πάλι ντόπια ποικιλία υγιεινής, που λέγεται σκοπελίτικο, αν την έχετε μπροστά, είναι αυτό που λέγαμε παλιά μαύρο αμπέλι. Είμαστε μια μικρή επιχείρηση οικογενειακή, έχουμε δικά μας αμπέλια, αλλά νοικιάζουμε και όλα τα αμπέλια. Προσπαθούμε επίσης να αγοράσουμε σταφύλι από τους ντόπιους μικρούς παραγωγούς, δίνοντας κίνητρο σε αυτούς να κρατήσουν τα αμπελάκια που μπορεί ακόμα να υπάρχουν στην περιοχή. Και σαν μικρή επιχείρηση, και μάλιστα η οποία ξεκίνησε το 2015, έχουμε και κάποια προβλήματα, κυρίως οικονομικά δηλαδή. Γιατί ξεκινήσαμε το 2015, όπως σας είπα, με το πρώτο μας κρασί, δυστυχώς την περίοδο που έγινε το capital control. Είμαστε μια επιχείρηση χωρίς κεφάλαιο και χωρίς παρελθόν και κοντεύσαμε σχεδόν να κλείσουμε την πρώτη χρονιά γιορτή. Και με κάπως άλλα προβλήματα, τέλος πάντων συνεχίζουμε. Μας ενδιαφέρει αυτό για το οποίο ήρθαμε εδώ να ακούσουμε από εσάς. Ναι. Καταφέρω και διατηρώ με κόπων και βασάνων 200 κυψέλες στην Κέρκυρα. Η παραγωγή μου και το μέλι μου είναι πουλημένο πριν βγει. Πάει σχετικά καλά η επιχείρηση. Όμως το συσκευαστήριο που έχω, επειδή είμαι χημικός, κατάφερα και έχω ISO 22000 και μπήκα και στον χώρο της συσκευασίας, δηλαδή συσκευάζω μονοποικιλιακά μέλια ελληνικά. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλα μέρη του κόσμου, παράγει αυτή τη στιγμή 11 διαφορετικά μέλια. Από Θυμαρίσιο, από Βελανιδιά, από Πεύχο, πολλά διαφορετικά και στο χρώμα και στη γεύση και στο άρωμα. Και έχω καταφέρει και έχω μπει σε αγορές όπως στα Γιάννενα, στην Αθήνα, με μέλια ελληνικά από Έλληνες παραγωγούς που κάνουν τη δουλειά που κάνω και εγώ, δηλαδή είναι μελισσοκόμοι. Απλώς δεν μπορούν να διαθέσουν την παραγωγή τους γιατί δεν έχουν συσκευαστήριο. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 180 συσκευαστήρια, μόνο 30 με 40 είναι πιστοποιημένα κατά ISO HACCP 22000. Και τυχαίνει η συγκυρία, γιατί είμαι σε επαφή με έναν που εισάγει ελαιόλαδο Έλληνα δεύτερης γενιάς στην Πενσιλβάνια, στην Αμερική, και είμαστε σε συζητήσεις τώρα και βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι των εξαγωγών. Θα ήθελα να ακούσω. Έχω κάποιες πληροφορίες, αν λίγο συγκεχημένες, ότι χρειάζεται.
χρειάζεται κάποιον broker εκεί, εισαγωγέα, εγγραφή στο FDA, διάφορα πράγματα που προσπαθώ από εδώ να τα ξεκαθαρίσω, αλλά δεν είναι έτσι εύκολο. Και περιμένω να ακούσω και εσάς. Πάντως, πολλοί ελληνικοί μέλη στην Αμερική. Έχω δει και φωτογραφίες από το Τιτάν, το σούπερ μάρκετ και μέλη Αττική και άλλα μέλη ελληνικά. Αττική έχει πιάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αυτό ξέρω κι εγώ. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχω συναντήσει και το. Και να ξέρετε, είναι πολύ καλό μέλη, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι το πρώτο Αττική το μέλη στη Νέα Υόρκη, αλλά απλώ έχει κάνει καλό μάρκετ ο άνθρωπο και έχει μπει παντού. Ναι. Και στο περισσότερο με ποιο συνεργάζει. Γιωργοτάς λέγεται. Εντάξει. Εμείς μπορούμε να σου δώσουμε κατευθύνσεις πάνω σε αυτό, γιατί η Νέα Υόρκη, η Αμερική, έχει πρόβλημα με το λάδι. Να το προσδιορίσω λίγο ακόμα, γιατί η συγκυρία έτυχε που ήρθατε. Έχω συγγενείς στη Νέα Υόρκη που ασχολούνται με την ομογένεια, με εκδηλώσεις της Εκκλησίας κτλ. Και θα θέλανε πολύ σε εκδηλώσεις που κάνει η Εκκλησία ή η ενορία τους ή η συγκία τους, που έχουν μάλλον περίπτερα και πουλάνε ελληνικά προϊόντα, να τους στείλω, γιατί τα έχουν δοκιμάσει τα μέλια και τους αρέσουν. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να βρω κάποιον ενδιάμεσο από ό,τι έχω καταλάβει. Εντάξει, μπορούμε να σε βοηθήσω, σίγουρα. Γιατί έχει μια εκδήλωση τώρα 22 Σεπτέμβρη και μια το Δεκέμβρη, ομογενειακά σχολεία, ενορίες, ελληνικές, ορθόδοξες, και εκεί θα θέλαμε να βάλουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο να φτάσουμε ως εκεί. Επόμενο. Εάν θα μπορούσαν οι παιδιά αγώνες να γυρίσουν στην Ελλάδα μόνο. Η Γαλλία λοιπόν ξαφνιάστηκε, δεν περίμενε, αλλά είπε ότι θα το βλέπαμε αν οι Έλληνες δεν κάνουν funny business, ας πούμε. Και αν θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε τα συμφέροντα τα οποία ζητάνε να πηγαίνουν Ολυμπιακοί και σε άλλες χώρες. Κατευθείαν αρθογράφησα και προσπάθησα να εξηγήσω πώς δεν θίγονται σε βάθος χρόνου τα συμφέροντα των πολιεθνικών αν γυρίσουν μόνιμα οι αγώνες στην Ελλάδα. Για να μπορέσω να ανοίξω αυτό το project, μόνο στην βοήθεια του μέχρι σήμερα, έχω δημιουργήσει στα χαρτιά ένα franchise το οποίο προωθεί και τα Ελλάδα. Και όχι μόνο το θέμα των Ολυμπιακών, ένα task cream που θα μπορεί ο επισκέπτης στο εξωτερικό να κάνει κλείσματα κατευθείαν. Πάση περιπτώσει, ένα project το οποίο είναι ακόμα στα χαρτιά. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί αυτό που βλέπω είναι ότι πιστεύω ότι είναι συνέπειες να μην διεκδικούμε οι Έλληνες αυτό το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε πάνω απ' όλα πάλι. Ένα μόνο ενδεικτικό σημείο θα σας πω, για να μην μακρυπνήσω, ότι όταν ξεκινήσανε οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες, αφαιρέθηκε το στεφάνι Ελέας, το οποίο είναι σύμβολο ειρήνης και αξιδείας, έτσι. Και στη θέση του υπήρχε ένα κομμάτι της άκρης. Ήταν ο πιονιτικής, τα πάμε όλα. Δεν είναι ελληνική κοσμοθέαση, γιατί η ελληνική κοσμοθέαση στηρίζεται στο μέτρο. Έτσι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο ζητάω είναι μια υποστήριξη να δημιουργήσω μια ομάδα εργασίας, να μπορέσω να ανοίξω αυτό το οποίο μέσα στην επόμενη πενταετία θα αλλάξει τα δεδομένα, τουλάχιστον στην ελληνική σκαγέρα. Δηλαδή, είναι απίστευτο το πόσο μπορεί να αλλάξει, το δουλεύω 10 χρόνια, για να μην σας πω να δώσουμε το σαν πληθυντή, πόσο μπορεί να αλλάξει η ψυχολογία μας και η οπτική μας, εάν μπορέσουμε και ευρετήσουμε ο καθένας από τον τελείωσε το αυτό το πόσο. Έχω κάποια ιδέα τα οποία θα σας δώσω. Σε αυτό το θέμα,
δεν είμαι τόσο που μπορώ να σου ακούστε, δώσω... Ακούστε, το θέμα του franchising, μόνο του διαδόκτου, προωθεί οπωσδήποτε την Κέντρα Ελλάδας, για την οποία έχω η μονή από το 97 μίλησα στους τοπικούς άρχοντες για την επικοινωνία. Ρώτησα γιατί οι τουρίστες παίρνουν μόνο το άραγμα του Αχιλιά και μια μπλούζα τότε. Έτσι. Και είμαι και ο άνθρωπος ο οποίος με επιμονή στις πλατείες αναπτυσμένων προώθησε την ελληνική σημαία στα ελληνικά προϊόντα. Μέχρι να το πω και να το ξαναπώ, δεν υπήρχε η σημαία η ελληνική στα ελληνικά προϊόντα από τις αγορές. Κατηδίαν συζήτηση θα μπορούσε να γίνει για να σας... Ναι, εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω, επειδή εμείς συγκεκριμένα είμαστε στον χώρο της εστίας. Δηλαδή, αντιπροσωπεύω όπως είπα 4.500 εστιατόρια, κάθε μέρα μεγαλώνομαι και θα μπορώ να απαντήσω για τα προϊόντα, γιατί προωθούμε αυτά τα πράγματα. Όμως, αυτό που μεταφέρει θα το πω στους συνεργάτες μου, θα τους αφήσω με κάποιες πληροφορίες, να έρθει σε επαφή μαζί τους και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μιλάμε για 60 καταστήματα franchise στην Ελλάδα, τα οποία έχουν εστίαση για 200 περίπου σε κάθε πρωτεύουσα χώρα του λαού. Εντάξει, θα το δούμε. Μου δουλέψετε ένα φίλο που είναι κατοικίων. Σας εύχομαι επιτυχία και είναι καλή την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θα καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς θέλω να πω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή που φέρνει κοντά πολλές ομάδες διακρατικών υφρόντων και φορείς τοπικούς με σκοπό την προαγωγή αυτής της προσπάθειας. Εμείς εδώ είμαστε, ονομάζομαι Αγγλία Μπιάτζη, εκπροσωπώ την Imperial Strom, την Κερκυριακή Στρωματοπία. Δίπλα μου είναι η αδερφή μου Αγγλονίτη Ιωάννα και εδώ ιδρυτής Αγγλονίτης Φίλιππος και ο πατέρας μας. Οικογενειακή επιχείρηση, μέτρα εδώ, 45 χρόνια στην Κέρκυρα, εδώ για την παραγωγή, εδώ είναι η πάει καρδιά της εταιρείας. Από εκεί και έπειτα ήδη έχει η εταιρεία κάποια κανάλια επικοινωνίας με το εξωτερικό και δίκτυο και παλιότερα ειδικά πολύ περισσότερο και στην Αμερική. Προσπαθούμε μέσα σε μια διαδικασία που προσπαθούμε να το επανεκτήσουμε αυτό. Τώρα πιο πολύ εδώ θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον το πως όλοι μαζί συλλογικά μπορούμε να προωθήσουμε τα κερκυριακά τοπικά προϊόντα, έστω και αν εμείς δεν είμαστε άμεσα στο κομμάτι της εστίασης. Από εκεί και έπειτα οι πρωτοβουλίες αυτές δίνουν όρμα και ελπίδα και έτσι προσπάθεια για όλους μας να στραφούμε προς την εξωστρέφεια και να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε κάτι καλό. Την Αποσάν εταιρεία της θερματοποίησης ίσως την γνωρίζουν όλοι, αλλά ας πούμε δύο λόγια. Παράγουμε στρώματα, τα πάντα γύρω από το ξενοδοχειακό εξοπλισμό και την κρεβατοκάμαρα. Και εντάξει, αναμένουμε πολύ να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ. Μιχάλη, είμαστε και πολύ παλιοί μαζί. Μόνο παλιοί. Ξέρω. Χαίρομαι ιδιαίτερο, Νίκο, που βρίσκεσαι εδώ και που επί 30 χρόνια που έχω να σε δω συνεχίζεις την ίδια προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, δηλαδή την προσπάθεια του Παγκερκυραϊκού που ήμασταν συνιδρυτές, αν θυμάσαι, το 1978, μαζί με σειρά άλλων Κερκυραίων, οι οποίοι έχουν φύγει και άλλοι έχουν μείνει και διαπρέπουν στην Αμερική και άλλοι διαπρέπουν βέβαια εδώ. Και ο Νίκος ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του εγχειρήματος από τότε. Διαφωνούσαμε σε πάρα πολλά θέματα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είχαμε την κοινή συνισταμένη για να προωθήσουμε τότε κοινές δράσεις οι οποίες κατοχύρωσαν τον Παγκερκυραϊκό και την Κερκυραϊκή Ομογένεια στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης. Ήταν ένα εγχείρημα που μαθαίνω τώρα με πολύ μεγάλη χαρά και είχαμε συνευρεθεί και σε ένα άλλο ραδιοφωνικό meeting που είχε γίνει μέσω Κόσμος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πριν από 15-20 χρόνια, όπου δεν υπήρχε η επανίδρυση του Παγκερκυραϊκού και που ζητούσα από εσάς που είχατε μείνει πίσω την ανάγκη να επανακάμψει με τον Τίνο, ναι, να επανακάμψει. Και πράγματι το πράξατε και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και δεν θέλω να τρώγω τον χρόνο σας. Από εφημερίδες που βγάζαμε μέχρι παρουσίαση, ομογενειακές εκδηλώσεις, μέχρι ποδοσφαιρική ομάδα, μέχρι πάρα πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η πρωτοβουλία σημερινή. Επειδή έμεινα κι εγώ 11 χρόνια σε αυτό το χώρο. Οφείλω να πω ότι δεν πρέπει να είμαστε καχύποπτοι σε αυτό που λέμε brokers. Δεν είναι ακριβώς μεσάζοντες. Είναι εξειδικευμένα στελέχη τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά το εξαγωγικό εμπόριο και ειδικά το εισαγωγικό εμπόριο στην Αμερική. Στην Αμερική υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες τηρούνται.
Δηλαδή αυτό που λέμε FDA, το Food Beverage Administration, δουλεύει και θέλει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν ξέρω αν διαβάζετε, επειδή και το διαδίκτυο τώρα μας έχει φέρει κοντά. Εάν έχετε πέσει στην αντίληψή σας, εν πάση περιπτώσει, για λάδι το οποίο δεν ήταν παρθένο. Βγάλανε από την αγορά. Είχε ελάχιστα ένα μικρό ποσοστό μέσα άλλων λαδιών, τα οποία δεν ήταν όμως ελαιόλαδο. Τι θέλω να πω με αυτό. Μπορεί οι προδιαγραφές να είναι ιδιαίτερα σκληρές. Περνάς μία φορά. Μπορεί, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να καταστήσεις ικανό το προϊόν σου να το βάλεις στα ράφια, να περνάς μία διαδικασία. Αυτή η διαδικασία νομίζω ότι επιβάλλεται να, σε μία σοβαρή επιχείρηση ή σε ένα κονσόρτιουμ επιχειρήσεων, έτσι, ένα ευρύτερο, μία ευρύτερη συνάντηση επιχειρήσεων. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι από μόνες τους επιχειρήσεις μικρές, χωρίς να μειώνω κανέναν για το όνομα του Θεού, και εγώ έχω γεννηθεί μέσα στην επιχειρηματικότητα και στη Νέα Υόρκη επιχειρηματίας υπήρξα, παρότι τώρα είμαι δημόσιος υπάλληλος. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω είναι να μην βλέπουμε με καχυποψία τον broker. Δεν είναι ο παλιός κακός μεσάζων. Είναι ο εξειδικευμένος επιστήμονας ο οποίος δίνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να βγει το προϊόν στην αγορά. Τώρα, όσο αγορά, στην αγορά την Αμερικάνικη, να πω δύο λόγια από περισσότερο επαγγελματική διαστροφή. Το προϊόν θα πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Θα πρέπει να φύγει με συγκεκριμένες διαδικασίες. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε ότι ένα προϊόν το οποίο είναι προς εξαγωγή δεν έχει δασμούς, δεν έχει φόρους, κάθε άλλο μάλιστα. Μπορεί και να επιδοτείται από το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή υπάρχουν αγροτικά προϊόντα τα οποία και στο παρελθόν τύγχαναν σημαντικής επιχορήγησης. Οι διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται εδώ είναι απλές. Μπορεί να φύγουν με ένα πλουστευτικό έγγραφο, όπως λέγεται, διασάφιση απλή. Μπορεί να φύγουν με ένα πιο πολύπλοκο έγγραφο, που είναι η ολοκληρωμένη διασάφιση. Όλα αυτά, παρότι δεν έχουμε την εξειδίκευση στο τελωνείο Κέρκυρας, γιατί δεν αποτελεί το τελωνείο Κέρκυρας ένα εξαγωγικό σημείο, μπορούμε όμως να βοηθήσουμε έτσι ώστε στην Αθήνα να μην αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης ο οποιοδήποτε μικροπαραγωγός. Και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι, και γι' αυτό το λόγο ήρθα εδώ και βέβαια να δω και το φίλο μου τον Νίκο, που έχω πολλά χρόνια να τον δω, ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν εγχειρίδια, δεν ξέρω, ίσως κουράζομαι τα πολλά λόγια. Υπάρχουν εγχειρίδια. Υπάρχει εγχειρίδιο εξαγωγών, το οποίο έχουμε βγάλει ως ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μπορούμε να δώσουμε το κομμάτι εκείνο που αφορά τις ΗΠΑ να κάνουμε ένα είδος εκτύπωσης και να το μοιράσουμε σε αυτούς που ενδιαφέρονται. Υπάρχουν επίσης στο διαδίκτυο, αν πάτε, σημαντικές πληροφορίες για το ελληνικό ελαιόλαδο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, έχει αυτή τη στιγμή το 5,4 της αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, δεν ξέρω αν, δηλαδή το είδα και έπεσα, όχι, 5,4 είναι αρκετά. 63 βέβαια θα μου πεις είναι Ισπανία. 63 Ισπανία. Το εισαγωγικό μιλάμε πάντα. Έτσι που το λάδι το δικό μας είναι ανώτερο. Και υπάρχει και μια παρεξήγηση σε σχέση με το κερκυραϊκό λάδι. Επειδή στο εξωτερικό δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτό που λέμε οξύτητα. Δεν είναι η οξύτητα όμως που παίζει τον καθοριστικό ρόλο, και αυτό απεδείχτη, δεν θυμάμαι τον κερκυραίο, ο οποίος με το κερκυραϊκό λάδι έχει προχωρήσει σε ένα πανεπιστήμιο και κάνει έρευνες αυτή τη στιγμή για το Αλσχάιμερ. Το Δαφνί. Λοιπόν, να. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιες ιδιότητες, εγώ δεν είμαι ειδικός, έτσι μιλάω εντελώς ούτε προετοιμασμένος. Θεωρώ όμως ότι αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα αναδείξουμε. Να και ο φορέας, τον Παγκρεγκόριαν, να που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις με πρωτοστάτη το επιμελητήριο μπορούν να δουν πώς μπορούν να κάνουν μαζικές, εφόσον βρεθούν βέβαια τρόποι να διατεθεί το προϊόν και να μας μιλήσει ο Νίκος και να μας πει, που θα ξέρει καλύτερα από μένα, γιατί έχω φύγει 30 χρόνια από εκεί πέρα, τις εκθέσεις οι οποίες είναι σημαντικές και οι οποίες λαμβάνουν χώρα και στη Νέα Υόρκη, λαμβάνουν χώρα και στο Σικάγο, έτσι, και παντού, εν πάση περιπτώσει. Και άλλο ένα. Όταν εισάγονται προϊόντα στην Αμερική, παρότι το FDA είναι γενικό και οι προδιαγραφές, εν πάση περιπτώσει, είναι κοινές, εντούτοις υπάρχουν ορισμένες πολιτείες, αυτό το περίεργο σύστημα, το ομόσπονδο της Αμερικής, που ζητάνε επιπλέον. Δηλαδή, αν δεν γίνει η εισαγωγή σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου έχει αποκλειστικά εφαρμογή το FDA, μπορεί να ζητήσουν στον οποιοδήποτε εισαγωγέα επιπρόσθετα στοιχεία που αφορούν τόσο. Κυρίως μιλάμε για το label, έτσι, μιλάμε για την ετικέτα. Την ετικέτα. Η ετικέτα είναι πάρα πολύ σημαντική για τα δεδομένα τα αμερικάνικα. Εκεί εστιάζει όλη την προσοχή το Federal Drug Administration.
Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Στην πορεία μπορώ να συμβάλλω περισσότερο. Κύριε Μουζακίδη, ερωτήσεις μπορώ να σας κάνω. Μία-δύο ερωτήσεις. Καλύτερα να γίνουν στο πάνελ και μετά. Α, είναι και τουλενιακός, δεν το πει. Το ξέρω εγώ. Το είπα, δεν το είπα. Όχι, δεν το είπα την κυρία. Δεν είπα και λονίο. Ξέρω πώς ότι μπορεί να είναι όλο λονίο. Αυτό δεν είπα. Όχι, το πάνελ. Είχε πολλά να πει. Όπως είχε πάλι. Όπως είχε πολύ. Λονιακή είναι λίγη. Καμιά φορά κρύβομαι. Όχι, δεν το είπα. Είσαι σημαντικό. Για να μην με κυνηγάνε. Είναι σημαντικό για τη σημερινή συζήτηση αυτό. Επειδή σε ξέρουμε ότι είσαι. Όχι, δεν το είπα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, εγώ ήθελα να του κάνω μία-δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτά που είπε. Ό,τι είπε ο πρόεδρος από εδώ. Όπως είπε ο Μιχάλης και είναι πάρα πολύ σωστό, ας πάρουμε τα θέματα ένα-ένα, να σας απαντήσουμε εμείς και να σας καλύψουμε εμείς. Μπορεί ο Μιχάλης. Είναι πριν από εσάς, γιατί για να φτάσει ένα προϊόν σε εσάς... Όχι, όχι, ειδικά για αυτό που θέλεις εσύ, είναι έτοιμο να σου απαντήσω πώς και τι μπορεί να έρθει. Είμαι ενημερωμένος πάνω στο κρατή. Και έτυχε να είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει. Και θα σου πω και ποιοι έχουν έρθει στην Αμερική και όλα, τα ξέρουμε καλά. Αυτό, εγώ θα πω το εξής, ότι ο Μιχάλης έθεσε πολύ σωστά στη βάση την οποία ότι ο μπρόκερ δεν είναι το μπρόκερ που θέλουμε να δούμε. Το πιο δύσκολο σημείο στο μπρόκερ είναι σε σένα. Στο κρασί. Το κρασί έχει μία ιδιαιτερότητα. Έχουν έρθει σχεδόν όλα τα κρασιά στα ελληνικά στην Αμερική και κανένα κρασί δεν έχει πάει ψηλά. Και όταν μιλάμε το κρασί Αβέρο που είναι από τα κορυφαία για μένα κρασιά, δεν έχει πάει καλά. Είναι ο τσάνταλι. Πολλά χρόνια το έφερνε και ένας δικός μας πατριώτης και κυρίως ο Μέμος ο Βασίλης και πάλι δεν περπάτησε. Εκεί όμως έχω το που θα πας. Απευθείας. Είτε σε μένα, είτε ο Σάμο κατέχεις, είναι ένα παιδί που δουλεύει 40 και τον ξέρει και ο Μιχάλης, ο Στανάκουλη. Δουλεύει 40 χρόνια με την Αχαΐα Κλάους. Θα σου δώσω το τηλέφωνο του και θα έρθεις απευθείας με τον άνθρωπο που φέρνει το κρασί στην Αμερική. Είναι ο μπρόκερ που λέγαμε. Δεν είναι μπρόκερ. Είναι άνθρωπο. Δεν χρειάζεσαι μπρόκερ. Αν θα μπεις το κρασί στο μπρόκερ, θα είσαι διαδεδομένο να βάλεις 300.000 δολάρια. Όχι. Τόσα παίρνει ο μπρόκερ για να σου προωθήσει το κρασί. Άρα για σου δίνω ένα βήμα παραπάνω αυτή τη στιγμή. Μπορείς να χαλάσεις αυτό το χρήμα, να πας απευθείας με το Σάντο Κατέγγι, το σταμάτη από την Ερήκουσα, δουλεύεις 40 χρόνια για την Αχαΐα Κλάους και θα σου πει πώς θα πας. Ωραία. Εντάξει, θα σου δώσω τηλέφωνο τα παιδιά και θα έρθεις σε επαφή. Θα ξεκινήσουμε πρώτα όμως με το ψάρι. Θέλει ποιος δεν έχει κάνει, σου πει ο κ. Ναι. Καταρχάς να συγχαρώ λίγο το συμπεριτήριο και να ευχηθώ να συνεχίσει τέτοιες συγκεντρώσεις με, πιστεύω, με ουσία και να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα στο μέλλον. Καταρχάς, θέλω να πω ότι εκπροσωπώ μια καινούρια σχετικά εταιρεία συνεταιριστική, η οποία αποτελείται, λέγεται συνεταιριστική γυμνοπραξία, από 7 συνεταιρισμούς, οι οποίοι αυτοί αποτελούν το 70% των συνεταιρισμών αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά και παράγουμε κάποια τοπικά προϊόντα. Ένα εξ αυτών είναι και το ελαιόλαδο. Τυποποιούμε ελαιόλαδο εξτρά παρθένο με όλες αυτές τις απαιτήσεις που έχει η αγορά. Πιστεύουμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και στα πλαίσια που ζητάει η αγορά και οι εξαγωγές. Το θέμα είναι ποιο. Ότι εμείς δεν έχουμε, θα έλεγα, τα κεφάλαια και τις δυνατότητες, δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται, για να μπορέσουμε, όπως εδώ κουβεντιάζουμε, και το θέλουμε όλοι, να φτάσουμε μέχρι την Αμερική. Και δεν ξέρω, και αυτό ακριβώς θέλω να μου πείτε, πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε 300 άτομα που έχουμε στους 7 συνεταιρισμούς να προχωρήσουμε. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω, και πρέπει τέλος πάντων κάποια στιγμή να το καταλάβουμε, διότι δυστυχώς και πρέπει να το πω ευθέως αυτό, να το καταλάβουμε όλοι, είχε περάσει μια αντίληψη στον κόσμο ότι πρέπει, παιδιά, όλοι να ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Αυτό είναι ένα λάθος. Και το αποδεικνύει και η κατάσταση καθημερινώς. Κρήτη δεν πάει μπροστά γιατί έχει μόνο τον τουρισμό και παρέχει μόνο υπηρεσία. Έχει και τον δευτερογενή, αλλά έχει και τον πρωτογενή πρωτίστως τομέα. Και έρχεται ο πρωτογενής να υποβοηθήσει τον τουρισμό. Αυτό εμείς το έχουμε καταλάβει, πιστεύω. Χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε έναν. Θέλω όμως, κύριε Μπάρδη, ένα πράγμα να πω μόνο. Σε συνέχεια της κουβέντας που είπε ο φίλος μου ο Μιχάλης.
ότι το κερκυραϊκό λάδι είναι ένα από τα καλύτερα λάδια. Πριν 3 μήνες, εγώ προσωπικά έχω κάνει ανάλυση σε λάδι, προσέξτε να σας πω, παίζει σημαντικό ρόλο αυτό, σε λάδι του Νοεμβρίου. Εάν θα πάμε στον Οκτώβριο θα έχουμε ακόμα καλύτερο. Τα λάδια δεν θα μετρούνται όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος μας ο Μιχάλης, διότι έχει δουλέψει λίγο με τα ελαιοκομικά ο φίλος μας ο Μιχάλης. Τα λάδια θα μετρούνται με τις φενόλες τους πρωτίστως. Ένα καλό λάδι χαρακτηρίζεται από τις φενόλες που εμπεριέχει. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι Νοεμβρίου λάδι κερκυραϊκό, Λιανολιάς ή Πρεβεζιάνας όπως το λέμε, είχε 550 φενόλες. Οι οποίες φενόλες αυτές το κάνουν να υπερτερεί κατά πολύ του πολυφημισμένου Κοροναίκου, το οποίο ο Κοροναίκο με πολύ δυσκολία δύσκολα θα πιάσει τις 450 φενόλες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα κεφάλαιο, όλοι εμείς εδώ, περισσότεροι μάλλον, το οποίο δεν έχουμε εκμεταλλευτεί και δεν το ξέρουμε. Έχουμε ένα τεράστιο προσέγγιο και δεν το ξέρουμε. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε όλοι παρέα, με κουβέντα και με συνεργασία, να το προωθήσουμε, διότι αξίζει και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σε όλους μας. Αυτό μόνο ήθελα να τονίσω, θα ήθελα και άλλα να πω, μπορείτε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε στο πρώτο θέμα, το οποίο το ψάρι. Για το κρασί σου απάντησα, θα σου δώσω ένα τηλέφωνο, το οποίο θα ξεσύ απευθεία να το σάρι το κατέχει, το σταμάτη. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα, κοιτάξτε πώς μπορεί να σε βοηθήσει να είναι στην Αμερική, χωρίς να χαλάσει αυτά τα ποσό. Θα του πεις τι ποσό ξέρεις, αυτό είναι σημαντικό. Και θα του πεις ότι έχω, όπως και με το λάδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα φτάσω εκεί. Για τα ψάρια. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, όπως θα είπε ο συνεργάτης μου Τσαγκαράκης, για να μπουν στα ελληνικά diner, στα diner στα δικά μας, που είναι πάρα πολλά, έχουμε αυτή τη στιγμή 4.500. Είμαι στη χαρά να ανακοινώσω ότι είμαι αντιπρόεδρος για 8 πολιτείες και όχι μόνο αυτό, ξεκινήσαμε πριν 2 μήνες και στην Καλιφόρνια και από ό,τι με ενημερώσανε πριν λίγες μέρες έχουμε τα καινούργια μέλη. Όμως, μόνο στη Νέα Υόρκη να πεις, η οποία τα τελευταία χρόνια, την τελευταία τριετία, όταν ήταν ο Μιχάλης στην Αμερική, υπήρχαν 5 ελληνικά εστιατόρια, τόσο δεν υπήρχαν ο Μιχάλης. Ελληνικά. Καθ' αυτού. Δεν μιλάμε τα Ντάνιες, τα Ντάνιες τα είχαμε όλα οι Ελληνοαμερικανοί. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα Ντάνιες έχουν περάσει στους Μεξικάνους, τα περισσότερα, αλλά έχουμε 300 ελληνικά εστιατόρια. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης είναι τα καλύτερα εστιατόρια. Αυτό το διαπίστωσε και ο Ιωνίσος και ο Μάμαρος όταν ήρθαμε στο Άβρα, ένα το οποίο είναι 500 καθήλωτα μαγαζί, για να κλείσεις, νομίζω ο Γιώργο το είδες εσύ και ο Γιώργο, το εκεί ο Σιμάνης σου πήρε. Για να κλείσεις reservation εκεί πέρα χρειάζεται να πούμε 3-4 μήνες. Κάτι που δεν υπήρχε Μιχάλη, είναι φοβερό. Μέσα στο Μάτισο και φυπέρνει τηλεφόρο. Ανοίξανε την προηγούμενη εβδομάδα 3 καινούργια εστιατόρια. Το κύμα, έχουμε 4 το κύμα, άρα και εμείς μπορούμε να σε φέρουμε σε επαφή. Παρότι το Παγκρηγόρια δεν τα έχει αυτά τα εστιατόρια, γιατί το Παγκρηγόρια δεν μπορεί να προσφέρει αυτά. Τις υπηρεσίες στα ελληνικά εστιατόρια. Άρα και μπορείς άνετα να σου δώσω εγώ, μόλις πάω στην Αμερική να σου στείλω με ένα email, θα μου δώσετε αν μπορείτε τις περισσότερες τις κάρτες σας, γιατί εγώ δεν έχω πολλές κάρτες, δεν ήμουν ενημερωμένο ότι δεν σας φέρνω πολύ και χαίρομαι γι' αυτό, να δούμε πώς μπορεί να μπεις όχι μόνο στα ελληνικά εστιατόρια και το λαβράκι, είναι κάτι που το έχουν και οι Ιταλοί, το σύμπες το έχουν πλέον όλοι, είναι καταπληκτικό ψάρι. Να σκεφτείτε ότι στην Αστόρια που μεγαλώσαμε και ζούμε και ζω εγώ ακόμα, ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια το τέλης, χρησιμοποιεί τόσα ψάρια από την Ελλάδα, δεν το πιστεύω σε ποσότητα. Άρα και μπορούμε να σε φέρουμε σε επαφή. Εντάξει, για το ελληνικό λάδι. Εγώ ήδη έχω προωθήσει πάρα πολύ λάδι στην Αμερική, αλλά τίποτα από την Κέρκυρα. Το λάδι που προωθούμε περισσότερο είναι από την Κρήτη, κάποιος ανάφερε την Κρήτη. Δεν πάμε στην ελληνική αγορά. Γιατί? Οι περισσότεροι παραγωγοί, οι περισσότεροι μπρόκερ, τι κάνουν, έρχονται στη Νέα Υόρκη και πάνε βρίσκουν το Τιτάν, πάνε βρίσκουν, ξέρω εγώ, το Mediterranean Food, στα ελληνικά. Όλοι πάνε σε δύο συγκεκριμένα 5-10 μαγαζιά, τα οποία τι κάνουν, έχουν 30 λάδια στο ράφι. Άραγε, μειώνεται
και δεν ξέρεις πού να τοποθετηθείς, τι απλοθέσεις. Εμείς φέτος ξεκινήσαμε με 600.000 τόνους από την Κρήτη, ένα και ήδη το πουλήσαμε, είμαι περήφανος γι' αυτό γιατί έχω κομμάτι κι εγώ εκεί, πήγαμε στην Ισπανική αγορά. Και όχι στην Ισπανική, στους Μεξικάνους να το πω έτσι, στους Εγκονταριάνους, και πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουν τρελαθεί με το λάδι. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σου και με την πείρα πέρα, το στοιχείο εκείνο που δίνει τη δυνατότητα στους Ισπανούς να μονοπολούν επί της ουσίας? Δηλαδή, γιατί είναι πιο εμπορεύσιμο το προϊόν που, που πουλούν οι Ισπανοί από το ελληνικό? Και έχουν 63% τις αγωγές στην Αμερική από την Ισπανία και 5,4% από την Ελλάδα. Το marketing. Είναι θέμα marketing καθαρά, έτσι. Καθαρά. Δηλαδή, δεν είναι θέμα εμπορεύσιμο του αγαθού, αν είναι ανταγωνιστικό ποιοτικά και μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά που λέμε. Είναι μόνο και μόνο το marketing. Ο Ισπανός σου λέει το εξής, και μιλάμε από την Ισπανία, όχι τα άλλα μέρη. Σου λέω ότι εγώ διαθέτω 30.000 δολάρια. Πολύ καλά, σας το είπε σε κάθαρα Μιχάλη, δεν τα λέω εγώ. Ο μπρόκερ παίζει σημαντικό ρόλο. Εμείς εδώ σήμερα και εγώ μπρόκερ. Αλλά δεν θα σου πάρω η εταιρεία δικιά μου 30 και 40.000 για να σε βάλει στην αγορά. Σου πάρει πολύ πιο λίγα για να μπει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά θα μπει στο σωστό, να πούμε. Όπω το λέμε στη Νέα Υόρκη, στο σερ. Δηλαδή, το ισπανικό λάδι είναι στην πρώτη θέση. Αν βάλει το ελληνικό στην πρώτη θέση, θα πουλήσουμε ελληνικό λάδι. Ποσότητε. Πρέπει πάντα να ξέρουμε τι ποσότητε έχετε. Να δούμε τι ποσότητε έχετε. Δηλαδή, αν πείτε ότι έχω 600 τόνου, ξέρουμε πού θα σε βάλουμε. Αν θα πει ότι έχω 1000 τόνου, πάλι ξέρουμε πού θα σε βάλουμε. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι λάδι είναι και τι ποιότητες. Μπορούμε να πούμε στο Whole Food, κάτι που πάλι το θέσατε για κάποιο καλό λάδι που έχει κάποιος. Μπορούμε να το κάνουμε γι' αυτό. Έχουμε όλη την αγορά. Σημαντικό πάλι είναι να πούμε ότι εχθές, φέτος, η κυβέρνηση είχε καταφέρει στο Fancy Food Show, το οποίο έγινε στο Javits Center από τις 28 μέχρι τις 3 Ιουλίου, που είναι το μεγαλύτερο show που γίνεται στην Αμερική, να έχουμε την Προεδρία. Και όταν εγώ συναντήθηκα με τον Υπουργό Γεωργίας, τον Βαγγέλη Αποστόλη, συναντηθήκαμε πάλι σε ένα dinner που είχε κάνει, ένα δείπνο που είχε καλέσει όλους τους παραγωγούς, ο Κερκυραίος, μεγαλοεπιχειρηματίας πλέον, και στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο, Βασίλης ο Μέμος, που είναι από την Άνω Γαρούνα. Ο Υπουργός είχε άγνοια το τι είναι αυτό το σώμα, απλώς ήρθε εκεί πέρα να κόψει την κορδέλα. Εμείς και εκεί επάνω σε όλα αυτά τα σοου που γίνονται μπορούμε να ενημερώνουμε το επιμελητήριο πρόεδρε το που γίνονται, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα τοποθετήσεις που έκανε ο Μιχάλης είναι αυτές που σας είπα επανελειμμένα. Σας έχω στείλει στο επιμελητήριο που γίνονται οι κάθε θέσεις και μπορούν μόνοι τους να μπουν. Να τελειώσω και μετά πάμε στο επόμενο. Για το μέλι. Μαζί είμαστε με την κοινωνία. Έχουμε τα είπε. Δύο συσκευαστήρια υπάρχουν στο νησί, εγώ και ο κύριος το έχουμε. Είμαστε ανταγωνιστές του. Δεν πειράζει. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Για τον κύριο Μάμαλο πρέπει να είσαι ανταγωνιστής. Και με τον κύριο Μάμαλο. Συσκευαστής ο κύριος Μάμαλος. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ έχω πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν. Ο Μιχάλης έχει σημαντικό προϊόν. Το μέλι. Ένα πρόβλημα που έχει η Νέα Υόρκη δεν έχει αρκετό μέλι. Όχι μόνο αυτό. Μιλάω για εκεί που είμαι. Αυτό είναι το. Εγώ μιλάω για εκεί που ξέρω τι γίνεται. Και συνέχεια το Αττική, όπως είπες πολύ σωστά, έχει μπει δυνατά στην αγορά γιατί έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά με το marketing, με τους broker που πήγε. Είναι σχεδόν σε όλα τα αμερικανικά. Και το σύνθον έχετε και κάποια κριτικά. Έχουμε και 2-3 κριτικά μέλη. Ναι, 2-3. Αλλά δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά. Και όπως λέω, θα τονίσω το ίδιο πράγμα που είπα προηγουμένως. Πρέπει να μπούμε στην ξένη αγορά. Δηλαδή, όταν νοούμε ξένη, να μην έρθει το μέλι και να πάει στο Τιτάν, που είναι φίλος μου, αγαπητός και το ξέρω πολύ καλά. Είναι να μπει σε άλλα ράφια, στα ξένα ράφια. Αυτά θα μας δώσουν τη δύναμη να προωθήσουμε τα προϊόντα. Εκεί τι μέλι υπάρχει, από το Βιετνάμ, ξέρω ότι 60% από την Κίνα, το οποίο δεν είναι μέλι. Το οποίο δεν είναι μέλι. Έτσι, έχει τόση γλυκοσύνη μέσα,
Και κάθε εστιατόριο. Το μοναστήριο που κάθε εστιατόριο, ακόμα και τα diners στα αμερικάνικα αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε προωθήσει πολύ το γιαούρτι, το φάγε έχει πιάσει σε όλα τα εστιατόρια, χρησιμοποιούν πολύ λάδι. Πολύ συγγνώμη, πολύ μέλι και πολύ λάδι, γιατί όλα αυτά. Και γιατί όχι να μην κάναμε και ένα λάδι κερκυραϊκό, και μια που και οι δύο είμαστε κερκυραίοι και οι δύο είμαστε στην ίδια εταιρεία, θα το κάναμε λάδι και παγρηγόρι. Από μια κάσα να παίρνει ο καθένας από μια 4 τετράλιτρα το μήνα, γιατί αυτά τα εστιατόρια δεν χρησιμοποιούν πολύ λάδι, ένα ελληνικό εστιατόριο χρησιμοποιεί γύρω στους 2 τόνους το χρόνο. Συγκεκριμένα. Γιατί το νεολάδο έχει μεγάλη αξία στην Αμερική. Να είτε να μην κάνουμε το κερκυραϊκό λάδι. Τι θα έλεγε, Γαλαματέα. Είναι και το άλλο. Είπατε για την Ισπανία. Η Ισπανία φέρνει 1.000-2.000 τόνους. Η Ελλάδα 100 τόνους. Ισπανία. Είναι σε προϊόντα τη Ελλάδο, στην Αμερική είναι νούμερο 6. Και η Ελλάδα. Χρειάζομαστε πολλή δουλειά για να τα φέρουμε τα προϊόντα, να τα προωθήσουμε και να τα πουλήσουμε. Εμείς από την άλλη πλευρά σας ετοιμάζουμε να έρθετε στην Αμερική με το FDA, τα πάντα, όλα τα κάνουμε εμείς από την Αμερική. Δηλαδή δεν χρειάζεσαι από τη στιγμή που μου πεις εμάς, στην εταιρεία μου ευθύνεις και πεις ότι εγώ θέλω να πω στην Αμερική, σε ετοιμάζουμε. Έρχεσαι έτοιμο. Θέμα χρημάτων, κάτι υποθέτω. Αν εσύ διαθέτετε 1.000.000 για κάποια προϊόντα και μπορούμε να βρούμε στην Αμερική ότι μπορώ να δώσω άλλα 2.000.000 σε λάδι, σε μέλι, σε οτιδήποτε έχετε, μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Αυτό έγινε πριν 2 μήνες. Πριν 2 μήνες, που είναι σημαντικό. Όπως μπορούμε να επενδύσουμε και σε ακίνητα εδώ στην Ελλάδα τα οποία είναι προβληματικά. Στον τουρισμό πάρα πολύ έχουμε ασχοληθεί. Άραγε, νομίζω ότι ολοκληρωτικά έχουμε ό,τι θέλετε που μπορούμε να βοηθήσουμε το νησί μας, αρκεί εσείς να είσαστε έτοιμοι σαν παραγωγή να έρθετε εκεί πέρα. Θα σας αφήσουμε το τηλέφωνο μας, το email και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας στείλετε πληροφορίες. Αυτό που μπορούμε να ξανακάνουμε, γιατί δεν περίμενα τόσο κόσμο, μπορεί να κάνετε ένα σεμινάριο και να μιλήσετε απευθείας με τους συνεργάτες. Για το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έχει σκεφτεί. Εκεί θα έρθει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λατρεύει την Ελλάδα, προωθεί ό,τι περισσότερο μπορεί, είναι ο Ντίνος Αυρονίτης, είναι φίλος μου, ξεκινήσαμε μαζί τον Πανκερκυραϊκό Σύλλογο, είναι ο άνθρωπος που με έκανε να ξαναμπλεκτώ με τους Κερκυραίους και με τον Πανκερκυραϊκό και τον επανειδρύσαμε και πάει πάρα πολύ καλά, Μιχάλη, να ξέρεις, καλύτερα και από παλιά. Είναι νέα παιδιά, δεν είμαστε εμείς μέσα, εμείς απλώς τους δίνουμε τις γνώσεις μας και αυτά μέσω που θα σου αφήσω του Ντίνου Ταυρονίτη το τηλέφωνο, θα είναι και στην Κέρκυρα αυτές τις μέρες, να έρθετε σε επαφή και μέσω αυτού θα τον βοηθήσω και εγώ να δούμε πώς μπορούμε να τον προωθήσουμε. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω ασχοληθεί, όπως είπα, με τη Ζάκυνθο και με την Κεσσαλονιά, η οποία με κυνηγάει για το μέλι της και για κάποιο λάδι το οποίο το έχει φέρει στη Νέα Υόρκη. Γίνονται οι κομπίνες που είπες πολύ καλά, Μιχάλη, πάνω στο λάδι και έχουμε και έναν Κεφαλονίτη ο οποίος την έχει κάνει πολλές φορές αυτή τη δουλειά. Έχει πληρώσει προστήματα πάνω από αρκετά εκατομμύρια και τι άλλα λέει ότι είναι μέσα και άλλα βρίσκουν. Να μην πω το όνομά του. Αλλά για το φίλο μου τον Φίλιππα, που μάλλον είμαστε χωριανοί. Τυχαία, εγώ σε θυμάμαι από παλιά, σιγά σιγά μου έρχεσαι στο μυαλό μου. Δεν είμαι, όπως σου είπα, στα στρώματα, όμως λόγω του χώρου και γνώριση και τον ψαρό, καλό επιχειρηματία, θα κοιτάξω πώς μπορούμε να το κάνουμε. Για την πύρα την κερκυραϊκά που είναι καταπληκτική, την έχω πει εδώ και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε διάρκεια. Δηλαδή, το μέχρι που να φτάσει στη Νέα Υόρκη πύρα, που χρειάζεται και άδεια φυσικά, αυτό που τη και τα λοιπά, είναι το χρονικό διάστημα πολύ λίγο. Δηλαδή θέλει ένα μήνα να έρθει. Μια διαδικασία που πάει πολύ πιο πάνω, μπορεί 1,5 και 2 να μείνει στο τελωνείο
και μετά έχει ζωή 2 μήνες, ποιος θα την πουλήσει. Είμαστε παραγωγή και ξέρουμε και μπορούμε να έχουμε και διάρκεια. Θέλουμε. Μπορείτε να έχετε διάρκεια. Όσο πολύ καλό αυτό. Όχι 6 μήνες. Γιατί ήρθε η Fix και θέλω να σας πω ότι έχει γίνει το νούμερο 1 στη Νέα Υόρκη. Έχουμε τη Μύθος, αλλά η Fix το έχει ξεπεράσει. Καλά είναι στο μάχη. Τι να σας πω, ίσως αυτός, ίσως αυτός που την προώθησε έκανε καλό μάτι. Αλλά η Fix αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη μπύρα στη Νέα Υόρκη. Η Κάντσμπεργκ την προώθησε, η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Εγώ πάλι θα έρθω σε επαφή να δω ποιος είναι αυτός που φέρνει τις... Μπορώ και με το Σάμπτο Κατέκη, όπως είπα και για τα κρασιά σας, μπορεί να έρθετε σε επαφή. Θα σας δώσω το κινητό του απευθείας να μιλήσετε, να δει τι χρειάζεται, να σας πει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Εγώ ήθελα να πω και τον άνθρωπο με το Κουμπάρ, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ το Κουμπάρ. Και όπως είπα στο Κουμπάρ, έχουμε και τη μαρκέτα έτοιμη στην Αμερική. Αλλά φυσικά δεν τον βλέπω εδώ σήμερα. Άκουσα πολύ καλά λόγια για το δικό σας στο Κουμπάρ. Υπάρχει αγορά στην Αμερική, μεγάλη, τεράστια, στους Ασιάτες. Και ήδη, πρωτού έρθω στην Αμερική, πρωτού έρθω στην Κέρκυρα, συναντηθήκαμε με Κορεάτη, ο οποίος προωθούσε τώρα γαλλικά προϊόντα. Αν είναι δυνατό. Και του είπα για το Κουμπάρ. Πήγα και στο γραφείο και δοκίμασε. Και του άρεσε. Άρα για να έρθει σε επαφή μαζί μου, να δούμε πώς μπορούμε να το πάρουμε στη Νέα Υόρκη. Προχωράμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει κανείς να σου κάτι αλλού. Το κρύβο με τα νούμερα. Το κρύβο και τα ελληνικά. Αυτό είναι δύσκολο. Στο λέω ανοιχτά. Γιατί προσπάθησε ο Νίκα να το φέρει. Χαίρομαι που μιλάτε ευθέως. Σου μιλάω ευθέως γιατί ξέρω τον Νίκα πολύ καλά. Είναι και προσωπικό μου φίλος. Ο οποίος ήταν, ξέρετε, στην Ελλάδα είναι το νούμερο 1 σχεδόν. Στην Αμερική προσπάθησε να τα φέρει και δεν έκανε τίποτα. Και πήγε στην Αμερική και άνοιξε ένα εργοστάσιο το Μέγα Γύρο και έχει γίνει. Όμως, δεν σου κόβω τα φτερά. Σας δώσαμε μια βάση. Εγώ θα κοιτάξω από τη Νέα Υόρκη πόσα show γίνεται. Εκείνον που μπορεί να μιλήσει πιο καλά είναι το Βασίλη το Μέμο. Αν τον ενδιαφέρει να βάλει 2 κωδικούς 3 δικούς σου, γιατί προωθεί σε όλα τα εστιατόρια και Σικάγο, στο θυμάσαι το Βασίλη το Μέμο. Όχι, το Μιχάλη δεν. Δεν το θυμάμαι. Αυτός είχε αγοράσει για να ξέρει στη Νέα Υόρκη το μετριράνε την πίτα. Αυτή είναι θυμάμαι. Η ίδια πίτα που είναι εδώ και τόσα χρόνια την έχει ο Βασίλης και την κάνει ακόμα με το χέρι. Και έχει στο Σικάγο μεγάλη εταιρεία, έχει γύρω σε 300. Το μήνυμα που πρέπει να περάσει πέραν από τη βοήθεια και την γνωριμία που έχει πλέον μετά από τόσα χρόνια ανασχόληση, αλλά και τον συνεταιρισμό. Γιατί εγώ έτσι τον λέω, είναι συνεταιρισμός ο οποίος λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια αποκλειστικά. Και είναι μια εμπειρία για αυτή, τόσες πολλές επιχειρήσεις να συνασπιστούν για να μπορέσουν να έχουν μια κοινή τροφοδοτία, μια κοινή εισαγωγή προϊόντων κλπ. Τη διαχείριση αυτή που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν και στην Κέρκυρα σειρά ξενοδοχείων, ας πούμε, και να έχουν κοινέ προμήθειες. Εν πάση περιπτώσει, να μην μπαίνουμε και να μην πλατιάζουμε. Το μήνυμα που θέλω να. Το μήνυμα που μάλλον θα πρέπει να καταλάβουν και οι συμπατριώτες μας εδώ είναι ότι η αγορά της Αμερικής δεν είναι εύκολη, δεν είναι όμως και ακατόρθωτη. Και το σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν μπορεί κάθε μεμονωμένος, αυτό που είπα προηγουμένως, γι' αυτό έδωσα μία έμφαση και στον μπρόκερ, θα χρειαστεί ο μπρόκερ, ο εξειδικευμένος, και υπάρχουν αρκετά γραφεία, οι οποίοι δεν είναι όλοι. Δεν ξέρω, έχουμε και αυτή την έννοια που μας έχει μείνει σαν κατάλοιπο, μεσάζωνα, κακό. Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν εξειδικευμένοι οι οποίοι πραγματικά εισπράττουν αυτό που προσφέρουν. Χρειάζεται λοιπόν για να μπει ένα προϊόν και να σταθεί σε μια αγορά μεγάλη όπως είναι η Αμερικάνικη, χρειάζονται εξειδικευμένα άτομα. Αυτό είναι δεδομένο. Και χρειάζεται από την πλευρά των παραγωγών μια, να έρθουν κοντά. Από κοινού δεν μπορεί ο καθένας μεμονωμένα να μπει σε τέτοιες αγορές. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι σωστή η άποψη του Μιχάλη, θα σου πω γιατί. Έναν άνθρωπο που το ξέρει πάλι. Είχε μια πορεία που δεν είναι πολύ μεγάλη, ο Μαγιώτης, ο Στάθης. Ο οποίος τι έκανε. Πήγε στη Μεσσηνία, στη Σπάρτη, υπήρχαν 500 συνεταιρισμοί. Κάθε χωριό είχε συνεταιρισμό.
Δεν κάνανε ποτέ τίποτα. Αυτή τη στιγμή πήγε εκεί πέρα, τους ένωσε όλους μαζί, έκανε εργοστάσιο, χάλασε νομίζω 50 εκατομμύρια και έχει μαζέψει όλο το λάδι της Σπάρτης εκεί πέρα και το παίρνει ο ίδιος στην Αμερική για τις ελιές. Αυτά όλα πρέπει, θέλουμε πολύ χρόνο. Και θέλουμε πολύ χρόνο να σας ενημερώσουμε. Άρα και κάνω μια πρόταση στο επιμελητήριο να καλέσει. Την πρόκληση είναι η καλύτερη άνθρωπη του κόσμου. Υπάρχουν και λαμόγια, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι σωστοί. Έτσι. Εμείς από αυτούς θα σας προφυλάξουμε και θα σας φέρουμε απευθείας. Με την Tesser Communication είναι μια εταιρεία έμπειρη, είναι μια εταιρεία η οποία δουλεύει πάνω στον χώρο της εστίασης τα τελευταία 35 χρόνια και μπορούμε άνετα τον Οκτώβριο να κάνετε ένα σεμινάριο, να κατέβουν κάτω να σας μιλήσουν και να σας δούμε και πολύ γρήγορα στα δικά μας, στα show που κάνουμε στην Αμερική. Και εδώ μέσα, μόνο σε αυτό το βιβλίο, μπορείτε να βρείτε τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες. Progressive Food, μπορούμε να βρούμε τη Cisco, ό,τι εταιρεία υπάρχει μεγαλύτερη στα τρόφιμα, υπάρχει εδώ πέρα. Και όπως είπα, σε όλα αυτά θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και βοηθάμε γιατί αγαπάμε την Κέρκυρα, αγαπάμε το νησί μας και θέλουμε να είμαστε δίπλα σας. Και θα ήθελα να τονίσω και κάτι για τον τουρισμό, τον οποίο θέλω να πάρει μια πρωτοβουλία το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο να πάρει μια πρωτοβουλία στο οποίο να καταφέρουμε να φέρουμε το χρόνο στην Κέρκυρα 7 δημοσιογράφους. Δεν πληρώνουμε τους δημοσιογράφους στα εισιτήρια, απαγορεύεται, πληρώνουμε μόνο τη φιλοξενία. Δηλαδή θα καλύψετε μόνο τη φιλοξενία εδώ πέρα. Να έρθουν εδώ πέρα να δουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το να έρθουν οι δημοσιογράφοι αυτοί θα δώσουν μια μεγάλη προβολή, πολύ μεγάλη προβολή στο νησί μας. Είχα ξεκινήσει και την αδελφοποίηση μεταξύ... Ποια από τα δημοσιογράφη. Αυτό μίλησα ήδη με την Κρέτα Καματερού. Θεώρησε ότι είναι εντύπωση. Εντάξει, οπότε το μόνο που μπορεί να κάνετε εσείς από εδώ και πέρα επίσημη είστε μια πρόσκληση στον νεό, απευθείας στον νεό της Κρέτα. Ξέρει πολύ καλά ο Σπύρος, μιλήσαμε προφορικά με την Κρέτα και περιμένει εσάς να σας πούνε για να έρθετε εδώ. Γιατί όχι για το Λαζαρίδι, γιατί να μην βάλουμε το κουμπουάτ, ας πούμε στο Σέμιρα. Μια μεγάλη εταιρεία, έχουμε μεγάλες προσβάσεις σε αυτή την εταιρεία, μπορούμε να το βάλουμε. Σκεφτούμε. Εγώ γεννάει το μυαλό μου. Ξεκίνησα από μικρό παιδί, ήμουνα μέσα στον χώρο των εστιατορίων, άνοιξα 11 στην Αμερική. Έθεσε και κάτι άλλο, Μιχάλη, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτό να το φέρει στην Ελλάδα, στο συνεταιρισμό. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό που λέγεται συνεταιρισμό στο Παγρηγόρια, δειλά-δειλά, πριν 33 χρόνια. Εγώ είχα μαύρα μαλλιά, ήμουν και πιτσιρικάς. Ο φίλος ο Τσαγκαράκης. Δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε το προσωπικό. Είχαμε ένα προσωπικό το οποίο 2-3 άτομα υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή καταφέρνουμε και δίνουμε πάνω από 2 εκατομμύρια το κάθε Παγρηγόρια πίσω στα μέλη μας. Όταν έχουμε κάνει τεράστια συμβόλαια τόσο με την Pepsi Cola, με την Ecola που είναι στην Ελλάδα, με το Vitality Juice που είναι στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή όταν λέμε ότι τα ξενοδοχεία θα παίρνουν πίσω 2-3 χιλιάρικα την τριμηνία από τα πράγματα που πετάνε στα σκουπίδια, δεν είναι τυχαίο. Τώρα είπε και τα σκουπίδια. Να το πω. Θα το πεις και για το Δήμο. Ναι, κύριε Δήμα, σας ακούμε. Καταρχάς να σας καλωσορίσω και εγώ, χαίρομαι που σας γνώρισα. Να συγχαρώ το επιμελητήριο για την πρωτοβουλία, γιατί είναι θετική η πρωτοβουλία αυτή, αλλά να έχει συνέχεια. Εμείς εδώ έχουμε πάντοτε την αγωνία τα αποτελέσματα να έρθουν τον επόμενο χρόνο. Η σπορά υπάρχει λοιπόν και πρέπει να την καλλιεργήσουμε για να πετύχουμε και στις εξαγωγές, αλλά και για τον τουρισμό. Είχα την τύχη να αδελφοποιηθούμε με μια πρωτοβουλία του Δήμου μας και του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την Μπιθλέμ. Είναι μια μισή ώρα περίπου έξω στην Πενσιλβάνια από τη Νέα Υόρκη. Εκεί διαπίστωσα ότι πραγματικά τα προϊόντα, τα τοπικά, τα ελληνικά έχουν μεγάλη πέραση. Αλλά είναι ελάχιστα όπως ανέφεραν και πρωτήφερα οι συμπατριώτες μας. Αυτό μπορεί να το καλλιεργήσετε και καλλιεργείτε σωστά όχι από το Δήμο, αλλά από το επιμελητήριο, τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος πράγματι χαίρομαι γιατί ανταποκριθήκατε, γιατί είναι σημασία
αυτή η συνεργασία του δημητηρίου δεν είναι μόνο το συνδικαλιστικό όργανο, αλλά έχει αξία όταν συμμετέχουν όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Ο τουρισμός. Όταν πήγα στη Νέα Υόρκη, θα σας πω την εμπειρία μου, πήγα και σκέφτηκα τον ΕΟΤ. Και εκεί είδα την προσπάθεια που κάνουν άλλες περιφέρειες και υπάρχει ανταπόκριση. Ένα μεγάλο ποσοστό Αμερικανών ταξιδεύουν στο Αιγαίο. Είναι γεγονός αυτό. Ξέρουν όλα τα νησιά του Αιγαίου και κατευθύνονται προς τα εκεί. Και όταν πήγα εγώ, γιατί δεν έρχεστε στην Κέρκυρα, στα Ιόνια γενικά, γιατί δεν μπορεί να μιλάς μόνο για το νησί, μου είπαν δεν έχουμε αυτή τη γραμμή, δεν υπάρχει αυτή. Όπως είπατε, οι μπρόκερ, οι κατάλληλοι άνθρωποι να προωθήσουν και προς την Κέρκυρα. Πιστεύω ότι ξεκίνησα μια συνεργασία, βέβαια μετά εγκαταλείφθηκε και έρχομαι τώρα, παίρνει τη σκητάλη το δημητήριο, σε συνεργασία και με το Δήμο θα μπορούμε και σε διάρκεια χρόνου. Γιατί μας κατηγορούν πολλές φορές να κάνουμε ένα ταξίδι και τι θα φέρεις από την Αμερική. Μα δεν θα έρθει σε ένα χρόνο αμέσως. Αλλά ξεκινάμε. Δίνουμε, πάμε σε μια έκθεση, έχει την παρουσία το νησί μας, έχουμε τον πλούτο, είμαστε μια πόλη της UNESCO, έχουμε πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων προορισμών. Και εμείς δεν ανταγωνιζόμαστε με την Ιταλία, μπορεί να είναι πιο ισχυρή, με την υπόλοιπη πατρίδα μας, που όλοι κινούμαστε στο ίδιο οικονομικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία και νομίζω αν τη συνεχίσετε κύριε Πρόεδρε του Δημητηρίου μαζί με τον κύριο Πάρτη θα υπάρχουν αποτελέσματα και για τις εξαγωγές, αλλά νομίζω και ο κερκυριακός τουρισμός θα έχει πολλά να ωφεληθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη γιατί έχω μια υποχρέωση, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα πούμε δύο πράγματα για τα σκουπίδια. Ναι, πέντε λεπτά. Δύο για τα σκουπίδια. Διαπίστωσα κάτι τις ένα μήνα που είμαι εδώ και το ταξίδι δεν ήταν καθόλου επιχειρηματικό. Λόγω του Προέδρου και του Σπύρου, του Σημάτη, βρισκόμαστε εδώ απόψε. Δεν ήμουν προετοιμασμένος για μια τέτοια συγκέντρωση. Είμαι από το Βόρειο Συγκρότημα, όπως είπαμε, τον Αφιώνα. Το οδικό δίκτυο είναι πάρα πολύ χάλια. Τα σκουπίδια, να σας πω ότι προχτές το βράδυ έφαγα στο Σιδάρι σε ένα ανοιχτό μαγαζί και η βρώμα ήταν απέσια. Ανέβηκα στο χωριό σου, Μιχάλη, και να τι να δω, βουνά τα σκουπίδια. Στο χωριό μου όμως πεντακάθαρο. Τα παίρνουν κάθε μέρα, δεν ξέρω γιατί. Κάτι γίνεται. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι πρέπει να καταλάβουν και οι επιχειρηματίες εδώ και οι κυραίοι ότι πρέπει να πληρώνουν για αυτά τα θέματα. Εμείς στην Αμερική για τα σκουπίδια, κάθε εστιατόρα, πληρώνουμε αρκετά λεφτά. Κάνουμε λεφτά, αλλά πληρώνουμε και λεφτά. Το φίλο μου Τσαγκαράκης πληρώνει 1.300 το μήνα. 1.300 δολάρια το μήνα. Είναι τα μεγέθη, ναι, αλλά ας πληρώσει 100. Ας πληρώσει 50. Δεν ξέρω, πρέπει να βρεθεί κάποιο τρόπο. Δεν είναι δυνατό αυτή τη στιγμή η Κέρκυρα να βρίσκεται σε αυτό το χάλια. Έχουμε το οδικό δίκτυο που είναι χάλια, έχουμε τα σκουπίδια που είναι χάλια. Και αυτό που είπα ότι για να φέρουμε στους δημοσιογράφους του χρόνου, πρέπει πρώτα να είμαστε έτοιμοι. Να μην τους φέρουμε εδώ πέρα και δημιουργήσουμε μια εικόνα και δεν ξαναπατήσουν. Όχι, δεν θα ξαναπατήσουν. Και επειδή ο χρόνος πιέζει, και επειδή ο χρόνος πιέζει και ο πρόεδρος μου λέει ότι έχουμε διοικητικό συμβούλιο, χαίρομαι που βλέπω τον φίλο μου τον Γιώργο Νικολιτά. Είδε και ο Γιώργος τι έγινε με το Αιγαίο, γιατί σου να εκεί στις συναντήσεις. Όταν η Ρόδο έστειλε αντιπροσωπεία ολόκληρη στην Κέιτσουνα μαζί, πιστεύω, και άλλα νησιά, πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Αφού δεν το κάνουμε, πρέπει λέει να θέλει να παντρευτεί, αλλά πρέπει να βοηθήσει και τον εαυτό σου. Έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Ό,τι θέλετε, ο πρόεδρος έχει τα τηλέφωνά μου, τα email μου. Να σας το δώσει. Πολύ ευχαρίστω. Όλοι να αφήσετε τις κάρτες. Γιώργο τον Αφρονίτη, το ξέρετε αυτή. Τον Γιώργο τον Αφρονίτη είναι από του